Λευθός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους ανήσαν αδείξας, κατά χρήσας αυτής το νεύμα το Άγιο, και δι' αυτό την οικουμένησα γενεύσας φιλάνθρω. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε στην 37η υπόθεση του τρίτου τόμου του Ευεργετινού, η οποία έχει τον εξής τίτλο: «Ότι δει υπέρ του πλησίον και την ψυχήν τηθένε». Δια των πλησίων πρέπει και τη ζωή μας ακόμη να θυσιάζουμε. Όπως γνωρίζουμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας είπε ότι οφείλουμε να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας όπως μας αγάπησε ο ίδιος. Καθώς εγώ αγάπησα εμάς, και εμείς και εσείς οφείλετε να αγαπάτε αλλήλους. Αυτό το καθώς, θα λέγαμε, μας διδάσκει την υπέρβαση αυτού που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν. Συμπληρώνεται και αυτός ο νόμος της αγάπης με το να αγαπήσουμε τον πλησίον όχι όπως τον εαυτό μας, αλλά όπως μας αγάπησε ο Χριστός. Πώς μας αγάπησε ο Χριστός? Με θυσία του εαυτού του, δηλαδή θα λέγαμε πάνω από τον εαυτό του. Βεβαίως ο Θεός, ο Χριστός μας αγαπάει άπειρα και δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση της αγάπης του Θεού με την αγάπη τη δική μας. Αλλά κατά αυτή την έννοια μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ότι και εμείς θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτή την αγάπη η οποία πεθαίνει. Πεθαίνεις για τον άλλον, θυσιάζεσαι για τον άλλον. Θα δούμε λοιπόν σήμερα ωραιότατα διηγήματα που έχουν σχέση με αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Στο βιβλίο του Ιπολίτου, του γνωστού και εις τους Αποστόλους, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Παλάδιος. Απόστολοι νοούνται εδώ οι μαθητές και διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων και οι Αποστολικοί Πατέρες, δεδομένου ότι ο Άγιος Ιπόλυτος ήκμασε στις αρχές του 3ου αιώνος. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για το βίο του. Έδρασε κυρίως στη Ρώμη όταν ήταν πάπες ο Ζεφυρίνος και ο Κάλιστος, 199 μέχρι 223. Ο Ιπόλυτος κατέκρινε και τους δύο αυτούς πάπες. Επί των ημερών μάλιστα του τελευταίου προεκλήθη σχίσμα του Ιπολίτου ανακηρυχθέντος υπό τον οπαδόν του Πάπα Ρώμης. Στην ιστορία φέρεται γνωστός ως αντίπαπας και ετελεύτησε μαρτυρικός και τεμήμη του εορτάζουμε στις 30 Ιανουαρίου. Στο βιβλίο λοιπόν του Ιπολίτου, του γνωστού εις τους Αποστόλους, και είπαμε τι εννοούμε όταν λέμε Απόστολοι, εδώ οι διάδοχοι των Αποστόλων και οι Αποστολικοί Πατέρες, σε αυτό το βιβλίο του Ιπολίτου λοιπόν, λέει ο Άγιος Παλάδιος, ανέγνωσα το εξής διήγημα. Στην Κόρυθο, κατά τους χρόνους των διωγμών,
Ζούσε μία Παρθένος, καταγωμένη από επιφανές γένος και αρκετά ωραία. Όταν ακούμε τη λέξη αυτή Παρθένος, στους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού, εννοούμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέμε σήμερα μοναχή, αφιερωμένη δηλαδή εις τον Θεό. Πολλές γυναίκες αφιέρωναν τη ζωή τους και την παρθενία τους στον Χριστό, στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και σήμερα βεβαίως λιγότερες. Αυτή σκήτω εις τον αγώνα της αρετής. Αυτή λοιπόν την Παρθένο κατήγγειλαν στον δικαστή του τόπου, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, ότι υβρίζει και περιφρονεί τους βασιλείς και τα είδωλα. Είναι από τα χρόνια των διωγμών, όπως λέει ο Άγιος στο δίηγμα. Και τότε οι χριστιανοί ήταν παράνομοι, γιατί δεν απέδαν λατρεία εις τον αυτοκράτορα, ο οποίος θεωρείται Θεός. Από ζωντανός, όπως και τώρα οι γκουρούς στις ανατολικές θρησκείες. Και γι' αυτό τους καταδίωκαν, γιατί δεν πρόσφεραν θυσίες στο άγαλμα του αυτοκράτορος. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται από την Αγία Γραφή, από τον Λόγο του Θεού, από τις εντολές του Θεού που μας επιβάλλουν να λατρεύουμε μόνο τον Θεό. Και μόνο ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός, και Αυτόν και μόνο οφείλουμε να λατρεύουμε και να προσκυνούμε και κανέναν άλλον. Για να διεγείρουν δε περισσότερο το δικαστή, αυτοί οι εκμεταλλευτές υπογράμμιζαν τεχνιέντος και την ωραιότητά της, επειδή ήταν γνωστόν ότι ο δικαστής ήταν γυναικομανής και ασεβής. Πράγματι λοιπόν αυτός με ευχαρίστηση τους άκουγε. Διατάσσει τότε αμέσως να την συλλάβουν. Μόλις δε την προσήγαγαν ενώπιόν του και αυτός ο αιμοχαρής τύραννος είδε εκ του πλησίον την ομορφιά της, την ερωτεύθη αιμανός. Αμέσως επιστρατεύει όλη την πονηρία του για να την μεταπίσει και να την καταστήσει ευχήρω των όργανων των εσχρών του επιθυμιών. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δεν λατρεύει τον αληθινό Θεό, είναι δούλος των δαιμόνων και των παθών, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας. Έτσι λοιπόν βασανίζει, μάλλον επιστρατεύει κάθε πονηρία για να την ελκύσει. Παρ' όλα αυτά δεν κατόρθωσε τίποτε. Γι' αυτό υποβάλλει τη γενναία Παρθένων εις διάφορα φοβερά βασανιστήρια. Αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε να την εκφοβήσει για να λυθεί το Χριστό και να προδώσει την εις Χριστόν ομολογία της. Η γενναιοτάτη και η ηρωική στάση της Παρθένου τον έκαμε ως αν τρελό. Υπό το κράτος δε της παραφροσύνης του αυτής την εξαποστέλει βιαίως εις πορνείο. Βλέπετε, η μανία του σατανά αυτή είναι, θέλει να χάσει ο άνθρωπος την αγνότητά του, την καθαρότητά του, να πέσει στα δελικτά σαρκικά πάθη. Συγχρόνως δε, για να την καταστρέψει, έστω και παρά τη θέλησή της, και να της αφαιρέσει τον ουρανοήφαντο χιτώνα της Παρθενίας, υπεσχέθη στον πορνοβοσκόν να του προσφέρει καθεκά στην ημέρα 30 νομίσματα, εκτός εκείνων που θα εισέπρατε από την έκδοσή της. Ο διεφθαρμένος λοιπόν αυτός άνθρωπος εισπράττουν καθεκάστην το μισθόν της εσχροπαναγίας του, την προέβαλε εις τους επισκέπτες του βδελιρού αυτού εργαστηρίου της διαφθοράς, για να αμαρτήσουν με ταυτής όσοι την επιθύμουν. Εκείνη όμως η ευλογημένη νέα δεν έχασε την ψυχραιμία της, ούτε παρεδόθη στην ακολουσία. Επεκαλείτο με τα θερμότητα στην βοήθεια και προστασία του Θεού και τους προσερχομένους προς αυτήν ασώτους, απέκρουε ευγενός, λέγωσα εις αυτούς μεταπαρακλήσεως και ευγενίας. Δεν είμαι εις θέση να σας δεχθώ, διότι έχω μία πληγή εις το απόκριφα μέλη μου που μυρίζει αφορήτως και φοβούμαι μήπως αντί ειδονής αισθανθείτε αποτροπιασμόν και ευδελιγμίαν και ως εκ τούτου με μισήσετε. Περιμένετε ο λίγας ημέρας έως ου θεραπευθώ, οπότε θα μην μπορέσετε και δωρεάν ακόμη να με έχετε.
Με τους λόγους αυτούς τους απεδίωκε και προς στιγμήν διέφευγε τον κίνδυνο. Εν τω μεταξύ με θερμά δάκρυα και διακόπους παρακλήσεις παρακαλούσε αναστενάζουσα τον Θεόν να τη λυτρώσει από αυτό το φοβερό πειρασμό. Έτσι όταν ο χριστιανός δεν έχει τι άλλο να κάνει, κλαίει και θρηνεί και προσεύχεται. Ο Θεός λοιπόν που είναι πάντοτε παρόνιστας καρδίας των ανθρώπων και που ως παντογνώστης εγνώριζε πόσον ολοψύχος η νέα αυτή ενδιαφέρεται και αγωνιά για την αγνία της, την αδότητά της, εμπνέει αγαθάς και σωτηριώδης υπέρ αυτής σκέψης εις την καρδία ενός νεωτέρου μαγιστριανού, δηλαδή αξιωματούχου αριστοκράτου, ο οποίος και κατά τον εσωτερικό κόσμο και κατά την εξωτερική όψη είναι ωραίος και ευγενής. Βλέπουμε πως ο Θεός μπορεί να μπαίνει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και να τους αλλάζει τη σκέψη, το μυαλό. Βέβαια, πάντα σέβεται το αυτεξούσιο και πλησιάζει οπωσδήποτε ανθρώπους δεκτικούς, όπως αυτόν εδώ το μαγιστριανό, που του βάζει αυτή την καλή έτσι, επιθυμία να σώσει αυτή την αφιερωμένη στον Θεό γυναίκα. Με τέτοιο ζήλο ανέλαβε το έργο της σωτηρίας της από το άθλιο αυτό περιβάλλον του πορνείου, ώστε να διαφορήσει κι αν ακόμα θα απειλεί το με θάνατο. Πράγματι λοιπόν μία νύχτα ο ευγενής εκείνος Νεανίας μετασχηματιστής σε ακόλαστο και άσωτο εισέρχεται στο πορνείο και προσφέροντας στον πορνοβοσκό 5 νομίσματα του λέει: «Απόψε θέλω να μου επιτρέψεις να παραμείνω έως το πρωί με αυτήν εδώ τη γυναίκα». Και υπέδειξε την εκ Κορίνθου Παρθένου. Όταν εισήλθε στο ιδιαίτερο δωμάτιο, ο νεαρός αξιωματούχος της λέει: «Σήκω και σώσου όσο δύνασαι γρηγορότερα. Βγάλε τα ρούχα σου αυτά και φόρησε τα ειδικά μου ενδύματα και τη χλαμίδα μου». Αφού λοιπόν την μεταμόρφωσε για τον τρόπο αυτού και έγινε αγνώριστος, της λέει πάλι: «Σκεπάσου με την άκρη της χλαμίδος και φύγε αμέσως». Εκείνη αφού επίησε το σημείο του σταυρού, έκαμε αυτό που της υπέδειξε και διέφυγε από τον διεφθαρμένο εκείνο τόπο χωρίς να υποστεί καμία φθορά και έτσι σώθηκε. Την άλλη μέρα που έγιναν γνωστά τα γεγονότα, συνελήφθη αμέσως ο μαγιστριανός και οδηγήθηκε δέσμιος ενώπιον του θηριώδους δικαστού. Ο δικαστής χωρίς πολλές διατυπώσεις διέταξε και έριξαν τον μαγιστριανό στα θηρία. Δια του φρικτού αυτού θανάτου έλαβε αυτός τον Στέφανο του μαρτυρίου, διότι ήθλησε χάρη της ψυχής του και για την προστασία της τιμής της αηδήμου εκείνης και μακαρίας Παρθένου. Πραγματοποίησε αυτό που είπε ο Κύριος: «Να αγαπάτε αλλήλους καθώς όπως εγώ σας αγάπησα», δηλαδή με θυσία και τη ζωή σας ακόμα. Κατά τους χρόνους, άλλη διήγηση τώρα, των αγρίων και λισοδών βανδάλων, πολλά μέρη της Ιταλίας ηρημώθησαν. Η περιοχή μάλιστα της Καμπανίας κατέστη από τις επιδρομές τελείως ακατοίκητη. Πολλοί κάτοικοι εκείνων των περιοχών, όσοι διέφυγαν τη σφαγή, εχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν ως δούλοι στην Αφρική. Ο επίσκοπος λοιπόν της πόλεως Νόλων, Παυλίνος, για να ανακουφίσει τους εχμαλώτους και τα θύματα των επιδρομών, εμμοίρασε μεταξύ των δυστυχών αυτών όλα τα χρήματα του επισκοπείου, ακόμα και όλα τα έπιπλα και τα σκεύη. Αφού τα διαμοίρασε όλα και δεν εκράτησε απολύτως τίποτε, ήρθε προς αυτόν μια κοινή χείρα και εγωερός τον οικέτευε να τη βοηθήσει. Ο υιός της, όπως έλεγε, απήχθη εχμάλωτος από τον γαμπρόν του βασιλέως των Βανδάλων. Ζητούσε λοιπόν από τον Άγιον αυτόν άνθρωπο του Θεού, τον επίσκοπο Παυλίνο,
να της δώσει τα λύτρα του εχμαλώτου του Υιού της, ώστε εάν καταδεχθεί να τα δεχθεί ο αφέντης του Υιού της και να τον αφήσει ελεύθερο. Μόλις άκουσε αυτά ο Σεβάσμιος Επίσκοπος λυπήθηκε και άρχισε με μεγάλο ζήλο και προθυμία να ερευνά μήπως ανέβρει τίποτε για να το προσφέρει στην ευτυχή χείρα μητέρα. Παρόλοι όμως την έρευνα δεν βρήκε τίποτα. Απευθυνόμενος τότε προς την εναγωνίως αναμένουσα γυναίκα, της είπε: «Δεν έχω τίποτε, ευλογημένη μου, να σου προσφέρω για την υπόθεσή σου. Τι να σου κάνω? Ένα απομένει. Προσφέρομαι ο ίδιος ως δούλος για να με παραδώσεις στον αφέντη του γιού σου και να απολαύσεις εσύ ελεύθερο τον Υιό σου». Αυτό θα πει ο Επίσκοπος, να θυσιάζεται για το ποιμνιό. Να πάρει τη θέση του δούλου. Να γίνει αυτός δούλος για να ελευθερωθεί το παιδί της χείρας. Η γενιά μόλις άκουσε τέτοιο λόγο από το στόμα του Επισκόπου, το εξέλαβε ως εμπαιγμό της δυστυχίας της και όχι ως έκφραση ειλικρινού συμπαθίας προς το πάθημά της. Ήταν απίστευτο. Ο Επίσκοπος αντιλήφθη τη δυσπιστία της αυτή και καθώς ήταν μορφωμένος και συνετός, την έπεισε ότι ειλικρινώς λέγει αυτά που της επρότεινε. Τη συμβούλευσε δε να τα πιστεύσει και να μην δηλιάσει να τον δώσει ως δούλο για να επιτύχει την απελευθέρωση του Υιού της. Πράγματι λοιπόν ανεχώρησαν και οι δύο για την Αφρική. Προς συνάντηση του γαμπρού του ηγεμόνος των Βανδάλων, ο οποίος εκρατούσε το νέο εχμάλωτο. Όταν τον συνάντησαν, τον επλησίασε η χείρα και τον οικέτευε να της χαρίσει τον Υιό της. Παρόλος όμως τας παρακλήσεις της δυστυχούς μητρός, ο βάρβαρος δεν εξευμενίζεται. Φουσκωμένος δε από αλαζονία, όχι μόνο δεν έστεργε να πραγματοποιήσει το αίτημά της, αλλά και που την ήκουε ακόμη, αισθανότανε αηδία και την απεστρέφεται. Εν απογνώστη τότε βρισκομένη χείρα, χρησιμοποιεί ως ίστατο μέσο την ευγενική προσφορά αγάπης του Επισκόπου. «Εάν μου δώσεις το παιδί μου», συνέχισε η χείρα μητέρα, «να και ο άνθρωπος που θα το αντικαταστήσει στην τάξη των δούλων. Μόνο λυπήσουμε και δώσ' μου το μονάκριβο παιδί μου». Κατόπιν της προτάσεως αυτής, ο βάρβαρος είδε με γελαστό πρόσωπο τον άνθρωπο που συνόδευε τη χείρα και τον ρώτησε: «Ποια τέχνη γνωρίζεις?» «Καμία τέχνη δεν έχω μάθει», απαντά ο Επίσκοπος. «Γνωρίζω όμως να περιποιούμε πολύ καλό τον κήπο». Με ευχαρίστηση δέχτηκε την πληροφορία αυτή ο βάρβαρος και αμέσως εισμένη γυναίκα παραδίδει ελεύθερο τον Υιό της, τον δε Επίσκοπο εκράτησε ως δούλο. Μετά ταύτα η μητέρα ανεχώρησε από την Αφρική με τον Υιό της και ο Παυλήνος ανέλαβε ως δούλος τη φροντίδα του κήπου. Ο κύριος του Κυπουρού εισήχε το συχνότερο στον κήπο και συνεζητούσε περί διαφόρων θεμάτων με τον Κυπουρό. Από τις συζητήσεις αυτές δεν άργησε να αντιληφθεί ότι ο Κυπουρός ήταν σοφός και γνώριζε πολλά πράγματα. Χάρη λοιπόν της ωφελίου αυτής της αναστροφής, εγκατέλειψε όλους τους οικογενειακούς του φίλους και συναντώμενος με ταυτού καθημερινώς, απολάμβανε τους λόγους του. Ο Παυλήνος πάλι έφερε για το τραπέζι του Κυρίου του καρπούς και διάφορα μυρωδικά και λαμβάνοντας από αυτό το εναγκαίον ημερήσιων φαγητών του, αναχωρούσε για τον κήπο τον οποίον καλλιεργούσε. Βλέπετε πόσο ο άνθρωπος του Θεού, ο ενάρετος άνθρωπος, εκτιμάται από όλους και από τους βαρβάρους. Η εργασία αυτή καθημερινώς εγίνεται με την αυτή τάξη και σειρά. Κάποτε, εις μια τέτοια συνάντηση, λέει ο Παυλήνος, κάπως μυστηριωδός στον Κύριό του: «Πρόσεξε τι πρόκειται να κάνεις και να προνοήσεις πώς θα διοικηθεί καλύτερα το βασίλειο του Βανδάλου, διότι κατά τα σημέρας αυτά πρόκειται εξάπαντος να αποθάνει
ο ηγεμόν των Βανδάλων. Ο κύριος του Παυλίνου μόλις άκουσε αυτό ταράχτηκε, διότι τον αγαπούσε ο ηγεμόν περισσότερο από όλους. Γι' αυτό έσπευσε και διεμήνησε στον ηγεμόνα όσα άκουσε από τον Κυπουρό. Ο ηγεμόνας μόλις πληροφορήθηκε τα πράγματα αυτά, ζήτησε να γνωρίσει τον Κυπουρό. Ο γαμπρός του τότε του είπε: «Ο Κυπουρός μου αυτός συνηθίζει και μου φέρει κατά τα γεύματά μου πολύτιμους καρπούς και μυρωδικά. Θα τον προτρέψω λοιπόν και εις σε να φέρει τα προϊόντα της κυπουρικής του εργασίας, ώστε να σου δοθεί η ευκαιρία να τον γνωρίσεις». Πράγματι, όταν ο ηγεμόν επρόκειτο να γευματίσει την επομένη, εισήθε ο Παυλίνος για να προσφέρει σε αυτόν τους καρπούς, τα άνθη, τα ευώδη βοτανά του και όσα εν γένει δια του κόπου του καλλιεργούσε. Μόλις ο ηγεμόνας αντίκρισε έτσι ευνηδίως τον Παυλίνο, τρόμαξε. Αμέσως φωνάζει τον γαμπρό και συνάρχοντά του και κατάπληκτος του φανερώνει όσα προηγουμένως του είχε αποκρύψει. «Αυτό που άκουσες από τον Κυπουρό σου», του είπε, «είναι αληθές. Ιδού γιατί, προχθές τη νύχτα είδα εις τον ύπνο μου άρχοντας να συνεδριάζουν εναντίον μου. Οι άρχοντες αυτοί μου αφαίρεσαν το φραγγέλιο, το σύμβολο της εξουσίας, που μου είχαν δώσει κάποτε με απόφασή τους. Μεταξύ των αρχόντων αυτών συγκατελέγεται και ο Κυπουρός. Ερώτησε λοιπόν αυτόν ποιος είναι, διότι εγώ κατόπιν του οράματος εκείνου που τον είδω να κατέχει τούτον αξίωμα, έχω τη γνώμη ότι δεν είναι απλούς λαϊκός όπως φαίνεται». Αμέσως τότε ο γαμπρός του ηγεμόνος παραλαμβάνει ιδιαίτερος τον Παυλίνο και προσπαθεί να πληροφορηθεί την ταυτότητά του. «Είπε μου, σε παρακαλώ», τον ερωτά, «ποιος είσαι?» «Είμαι δούλος», απάντησε ο άνθρωπος του Θεού, «τον οποίον εδέχθη στην υπηρεσία σου εις αντικατάσταση του μονογενούς Υιού της Χήρας». Η απάντηση αυτή δεν ικανοποίησε τον Κυριόν του, γι' αυτό εξαντλητικός και με θεόρκου ζητούσε παρά αυτού να μάθει όχι ποιος είναι τώρα, αλλά τι ήταν, τι αξίωμα είχε στην πατρίδα του. Βλέπετε πως τον ταπεινό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αγάπης που προσπαθεί να κρύψει τις αρετές του, τον φανίζει, τον φανερώνει ο ίδιος ο Θεός. Κατόπιν της πιέσεως αυτής και επειδή ο άνθρωπος του Θεού Παυλίνος εσεβάστη τους όρκους τους οποίους δεν μπορούσε να παραβεί, του εφανέρωσε με βαθύτατη ταπεινοφροσύνη την αλήθεια: «Στην πατρίδα μου ήμουν επίσκοπος». Μόλις άκουσε αυτό το πράγμα, εφοβήθηκε πολύ ο άλλοτε υπερήφανος και αλαζόν ηγεμόνας και ταπεινωμένος πλέον του λέει: «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις για να επιστρέψεις στην πατρίδα σου με πολλά δώρα. Εάν θέλεις να με ευεργετήσεις, ένα μόνο σου ζητώ», απάντησε ο άνθρωπος του Θεού, «να ελευθερώσεις όλους τους εχμαλώτους που προέρχονται από την επισκοπή μου». Αμέσως δίδεται υπό το ηγεμόνος διαταγή να αρχίσει η έρευνα και να αναζητηθούν εις όλη την Αφρική οι εκ της πόλεως του Αγίου Παυλίνου εχμάλωτοι. Αυτοί ανακαλυφθέντες με τη βοήθεια των πληροφοριών του ευλαβεστάτου επισκόπου Παυλίνου επεβιβάστησαν εις πλοία, έλαβαν τις αναγκαίες τροφές και απέπλευσαν μαζί με τον Παυλίνο ελεύθερη πλέον για την Ιταλία. Θα μας το πράγμα όλο αυτό. Θυσιάζεται για ένα δούλο και ελευθερώνει όλους τους δούλους. Η ελευθερία του εδόθη σε αυτούς χάριν του Παυλίνου. Με το λίγον απέθανε και ο βασιλέας των Βανδάλων, όπως είχε προείπει ο Παυλίνος, και δια του θανάτου εγκατέλειψε το φοβερό μαστίγιο το οποίο κρατούσε και για την απώλειά του, αλλά κατά παραχώρηση Θεού και για την παιδαγωγική τιμωρία των πιστών.
Γιατί ο Θεός καταστρέφει το κακό με το κακό. Το κακό αυτό καταστρέφεται. Και αυτοί οι άγριοι άνθρωποι, οι βάνδαλοι, κατά παραχώρηση Θεού έκαναν ό,τι έκαναν, για να τιμωρούνται παιδαγωγικώς και πιστοί. Και να φανερώνονται και οι δόκιμοι. Βλέπετε μέσα σε αυτή την μεγάλη, ας πούμε, συμφορά που βρήκε τους πιστούς της Ιταλίας, λόγω της επιδρομής των βανδάλων, αναδείχθηκε αυτός ο Άγιος Επίσκοπος και η μεγάλη του αρετή. Μια μέρα ένας διάκονος, που φανερώνει πάλι και αυτή το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει να έχουμε τέτοια αγάπη που να φτάνουμε και μέχρι θυσίας της ζωής μας. Μια ημέρα ένας διάκονος συνελήφθη από τους Λογκοβάρδους. Όλα αυτά είναι διηγήσεις, όπως είπαμε, του Αγίου Παναδίου. Αμέσως τον έδεσαν, τον διάκονο αυτό που συνελήφθη από τους Λογκοβάρδους, επιδρομής και αυτή, διότι σκέπτονται να τον φωνεύσουν. Όταν άρχισε να βραδιάζει, ένας άνθρωπος του Θεού, ο Σάνκτουλος, που κατοικούσε στην περιοχή των Λογκοβάρδων, προσήλθε εις τους αρχηγούς των και άρχισε θερμός να τους παρακαλεί για να χαρίσουν στον διάκονο τη ζωή του. Αυτοί όμως δεν πίστηκαν. Αφού διαπίστωσε ο ευλαβέστατος αυτός άνθρωπος ότι απεφάσισαν πλέον οι Λογκοβάρδοι να θανατώσουν τον διάκονο, κατέφυγε εις ένα έσχατο μέτρο για το οποίο σκόπευε να ελευθερώσει τον αιχμάλωτο. Ζήτησε από αυτούς να το αναθέσουν να τον φρουρεί μέχρι τις εκτελέσεώς του. Οι Λογκοβάρδοι τότε του είπαν: «Ευχαρίστως, σου επιτρέπουμε να το φυλάξεις έως ότου τον εκτελέσουμε. Σου θέτουμε όμως έναν όρο. Εάν αυτός δραπετεύσει, θα αποθάνεις εσύ στη θέση του». Προθήμως έδωσε την υπόσχεση αυτή ο Σάνκτουλος και οι Λογκοβάρδοι τότε το εμπιστεύθησαν τον μελοθάνατο. Κατά το μεσονύκτιο, και όταν διαπίστωσε ότι οι Λογκοβάρδοι κοιμούνται βαθιά, αφυπνίζει ο Σάνκτουλος τον μελοθάνατο διάκονο και του λέει: «Σήκω και φύγε γρήγορα. Θα σε ελευθερώσει ο παντοδύναμος Θεός». Ο διάκονος όμως, αναλογιζόμενος τη φρικτή υπόσχεση που έδωσε ο Σάνκτουλος εις τους Λογκοβάρδους, απάντησε σε αυτόν: «Δεν μπορώ, πάτερ μου, να φύγω, διότι αν εγώ φύγω, εσύ οπωσδήποτε θα αποθάνεις χάρη μου». Ο ευλαβής Σάνκτουλος τον επίεζε και τον εξανάκαζε. «Σήκω και φύγε», το επαναλάβανε φορτικά, «ο Θεός θα σε ελευθερώσει. Όσο για μένα, μην ενδιαφέρεσαι, διότι εγώ βρίσκομαι στα χέρια του Θεού και ως εκ τούτου τόσο μόνο μπορούν να με βλάψουν Λογκοβάρδοι όσο θα επιτρέψει σε αυτούς ο παντοδύναμος Θεός». Αυτό γιατί να το ξεχνάμε? Τίποτα δεν γίνεται αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Τρομοκρατούμαστε, εκφοβιζόμαστε και έτσι πέφτουμε στις παγίδες του πονηρού για όλα αυτά τα χρόνια της ψευτοπανδημίας, της κατασκευασμένης πανδημίας. Αυτό το όπλο χρησιμοποιήσει ο διάβολος, της τρομοκρατίας, του φόβου. Και συνεχίζει. Βλέπετε και τώρα συνεχώς βγάζουν στο διαδίκτυο τι θα γίνει στο τέλος του Σεπτεμβρίου, στον Οκτώβριο, στον Νοέμβριο, στα Χριστούγεννα, στο Πάσχα. Έτσι μας πηγαίνουν τώρα 2-3 χρόνια. Σκόπιμα διαδίδουν τέτοιες ειδήσεις για να μας τρομοκρατούν. Γιατί ένας άνθρωπος τρομοκρατωμένος, φοβισμένος, είναι υποχείρα του πονηρού, του σατανά. Γιατί είναι σε σύγχυση, σε ταραχή. Και όπως λένε οι Άγιοι, η ταραχή, η σύγχυση είναι το όχημα των δαιμόνων. Γι' αυτό δεν πρέπει καθόλου να λογαριάζουμε όλες αυτές τις απειλές. Αλλά έχουμε την πίστη μας στον Κύριο, ο οποίος κυβερνά τα πάντα και δεν θα επιτρέψει να πάθουμε τίποτε, εκτός αν είναι για το καλό μας, αν είναι θέλημά του. Βλέπετε εδώ, αναλαμβάνει αυτός τη θέση του αιχμαλώτου, να μπει στη θέση του αιχμαλώτου, και δεν σκέφτεται ότι μπορεί να πεθάνει, είναι το πιο πιθανό, αλλά λέει: «Δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει. Ο Θεός που κυβερνάει τα πάντα, αν θέλει να πεθάνω, θα πεθάνω. Εγώ αυτό που κάνω τώρα είναι σίγουρα θεάρεστο».
Σίγουρο λοιπόν του έλεγε και φύγε. Εγώ ό,τι επιτρέψει ο Θεός για μένα. Κατόπιν αυτόν επίστη ο διάκονος και έφυγε. Ο δε άγκτυλος παρέμεινε στη θέση του ως να είχε δήθεν εξαπατηθεί. Το πρωί ήρθανε σε αυτόν οι λογοβάρδοι αναζητούντες από τον Σάκτυλο τον μελοθάνατο που του παρέδωσαν. Τότε ο ευλαβέστατος Σάκτυλος με ηρεμία της απαντά. Ο διάκονος εδραπέτευσε. «Γνωρίζεις καλώς υπό ποιους όρους τον ανέλαβες και τι υπεσχέθες», είπαν λογοβάρδοι. «Γνωρίζω», απάντησε με θάρρος ο δούλος του Κυρίου. «Επειδή είσαι καλός άνθρωπος, δεν επιθυμούμε να σε φωνεύσουμε με βασανιστήρια. Διάλεξε λοιπόν ποιο θάνατο προτιμάς». Έτσι του έκανε αυτή τη χάρη να μην πεθάνει με βασανιστήρια. «Η ζωή μου», απάντησε ο ευλαβής άκτουλος, «ευρίσκεται στα χέρια του Θεού και με όποιο θάνατον εκείνος επιτρέψει, φωνεύσατε με». Με την απάντηση αυτή αποφάσισαν οι λογοβάρδοι να τον αποκεφαλίσουν. Πληροφορηθέντες οι λογοβάρδοι της περιοχής εκείνης ότι απρόκειτο να εκτελεστεί ο υφ' όλων δια την αγιοσύνη του τιμόμενος άγκτουλος, όλοι τον τιμούσαν γιατί ήταν Άγιος, συγκεντρώθηκαν όλοι και υπό το κράτος της γνωστής των ομότητος ευχαριστούντο για τον αποφασιστέντα θάνατο. Με ποιο άνθρωπος μακριά από τον Θεό γίνεται μοχαρής. Τέρπεται με την αγριότητα και το φόνο, όπως και ο διάβολος, ο ανθρωποκτόνος. Εντός ολίγου εσχηματίστη ολόκληρος βαρβαρική παράταξη και ανέμενε την εκτέλεση. Μόλις οδηγήθηκε στο μέσο του βαρβαρικού αυτού τύφους, ο Σάκτουλος, αμέσως οι λογοβάρδοι διάλεξαν ένα που διέφερε από τους υπόλοιπους κατά τη σωματική δύναμη. Αυτός ήταν βέβαιος ότι με ένα μόνο χτύπημα θα απέκοπτε την κεφαλή του γενναίου Σάκτουλου. Εν τω μεταξύ, χωρίς να χάσει το θάρρος του, ο μελοθάνατος ζητεί ως χάρη να του επιτραπεί να προσευχηθεί λίγο. Αφού πήρε την άδεια, έπεσε αμέσως κατά γης και άρχισε να προσεύχεται. Επειδή δε αργούσε να τελειώσει την προσευχή, τον πλησίασε ο Δήμιος. Τον εσκούτησε με το πόδι του και του λέει: «Έλα, σήκω», γονάτισε και τέντωσε το λαιμό σου. Με προθυμία τότε ο μελοθάνατος εξετέλεσε τη διαταγή του Δημίου του και ετοιμαζόταν να δεχθεί το θανατηφόρο χτύπημα του ψύχους. Αμέσως ο αιμοχαρής λογοβάρδος εξήγαγε από τη θήκη το ψύχος, το εκράτησε με δύναμη και σήκωσε τη χείρα του με την οποία κρατούσε το ψύχος υψηλά για να καταφέρει στον αυχένα του θύματος το θανατηφόρο χτύπημα. Τότε όμως συνέβη ένα καταπληκτικό και φοβερό πράγμα. Η χείρ του Δημίου έμεινε τεντωμένη εις το ύψος εκείνο, χωρίς να δύναται να κινηθεί προς τα κάτω. Έτσι συνηθίζει να δρά ο Θεός. Αφήνει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Εξαντλεί κάθε όριο. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε το θάρρος μας. Αφήνει να εξελιχθούν τα πάντα μέχρι την τελική στιγμή, λίγο πριν την εκτέλεση. Οι συγκεντρωθέντες λογοβάρδοι κατετρόμαξαν από το θαυμαστό και φοβερό αυτό περιστατικό και αμέσως άρχισαν να προσεύχονται προς τον Θεό. Συγχρόνως επλησίασαν τον Άγιο, τον παρακαλούσε να σηκωθεί και να θεραπεύσει τη χείρα του παρολίγων Δημίου του. Εκεί που ήταν να το σκοτώσουν, τώρα τον παρακαλάνε. Ο Σάκτουλος, αφού εν τω μεταξύ σηκώθηκε, απευθυνόμενος προς τους λογοβάρδους, είπε: «Ποτέ δεν θα ευχηθώ εις τον Θεό για να θεραπευθεί αυτός εδώ ο Δήμιος, εάν προηγουμένως δεν μου ορκιστεί ότι ουδέποτε με τη χείρα του θα φωνεύσει χριστιανό». Δεν τον εξαναγκάζει να πιστέψει, γιατί αυτό είναι τις προαιρέσεις. Αλλά θέλει να του υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναφωνεύσει χριστιανό.
Πράγμα το οποίο είναι και σύμφωνα με τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, πιστού και απίστου. Τότε ο Δήμιος, υποφέροντας από τους πόνους και την οδυνηρή ακαμψία του βραχίωνος, ορκίστηκε ότι ουδέποτε θα φώνευε χριστιανό. Κατόπιν αυτού ο Άγιος τον διέταξε να καταβιβάσει τη χείρα. Και αμέσως το θαύμα έγινε. Η χείρ κατέβηκε στη φυσική της στάση, πώς δηλαδή η θύσης υπακούει στον Θεό και στους ανθρώπους του Θεού. Και ο Δήμιος μπόρεσε να θέσει το ξύχος στη θήκη. Οι παρόντες λογοβάρμοι διαπιστώσαντες την αγιότητα του Σανκτούλου, συγκέντρωσαν αμέσως πρόβατα και βόες και άλλα πράγματα, τυχαίως έτσι όπως τα βρήκαν εκείνη τη στιγμή, και τα προσέφεραν ως δώρα στον άνθρωπο αυτόν του Θεού. Ο Σάκτουλος όμως αρνήθηκε να δεχθεί τέτοια δώρα και ζήτησε άλλα. «Εάν θέλετε», τους είπε, «να μου προσφέρετε κάτι, να μου χαρίσετε όσους εχμαλώτους έχετε συλλάβει, για να μπορώ και εγώ να εύχομαι στον Θεό για σας». Πράγματι, εδέχθηκαν οι λογκοβάρδοι και απέλυσαν όλους τους εχμαλώτους των. Η Θεία Πρόνοια κατεύθυνε την τρόπο στα γεγονότα, ώστε η προθυμία του Σανκτούλου να αποθάνει για ένα άνθρωπο να γίνει αφορμή να λυτρωθούν πολλοί από τα φοβερά δεσμά της δεινής εκείνης εχμαλωσίας και του βέβαιου θανάτου. Κάτι ανάλογο δεν έγινε και με τον Χριστό μας, ο οποίος θυσιάστηκε και έσωσε πλήθος ανθρώπων. Όταν κανείς μιμείται τον Χριστό στον θάνατο, έχει στη συνέχεια και την Ανάσταση, ανάλογη με αυτή που είχε και ο Χριστός μας, και τη νίκη και τη δόξα. Όταν ήταν νέος ο Μακάριος Σάββας, άλλη δίγηση πάλι, όλα αυτά είναι από τον Άγιο Παλάδιο, όπως είπαμε, τα οποία τα βρήκε, όπως ο ίδιος λέει, στο βιβλίο του Ιππολίτου. Όταν ήταν νέος ο Μακάριος Σάββας, διέμενε στη Μονή των Φλαβιανών. Κάποτε λοιπόν ο αρτοποιός της Μονής ευράχηκε και ήταν αδύνατο να φορέσει τα ενδύματά του. Επειδή δε ήταν ο χειμώνα και δεν υπήρχε ήλιος, για να στεγνώσει τα έβαλε στο φούρνο. Και τότε τα ενδύματα βέβαια ήταν πολύτιμα. Είχανε μία το πολύ δύο φορεσιές οι άνθρωποι. Από τις διάφορες ευθύνες ξέχασε ο αρτοποιός και τα ενδύματα έμειναν στο φούρνο. Εν τω μεταξύ ήρθε η στιγμή να ζυμώσουν τους άρτους του μοναστηρίου και ο Σάββας ο ίδιος και άλλοι εκ των μοναχών εισχολούνται με το ζύμωμα και το άναμα του φούρνου. Κανείς όμως δεν φαντάστηκε ότι μέσα στο φούρνο είχε ρυθμονήσει ο αρτοποιός τα ενδύματά του. Καταλαβαίνετε, ήταν ένας τεράστιος φούρνος, έτσι, μεγάλο μοναστήρι. Όταν πλέον είχαν υψωθεί οι φλόγες, ενθυμήθηκε ο αρτοποιός τα εγκαταληφθέντα ενδύματα. Τίποτε όμως δεν μπορούσε να κάνει, διότι η απειλή της πειράς ήταν φοβερά για εκείνο που θα τολμούσε να την αντιμετωπίσει. Το γεγονός αυτό λύπησε βαθύτερα τον αρτοποιό για τη ζημιά της καταστροφής των ενδυμάτων. Ο Σάββας όμως δεν μπορούσε να βλέπει λυπημένο τον αδελφό, αλλά και αυτός δεν μπορούσε να ησυχάσει σκεπτόμενος τη ζημία του αδελφού. Γιατί όντως ήταν, όπως είπαμε, πολύτιμα τα ενδύματα και μεγάλη ζημιά να χαθούν, να καούν. Ταχύτατα λοιπόν ο Μακάριος Σάββας, ο οποίος τότε ήταν πολύ νέος, ούτε 20 ετών, συλλαμβάνει μια ιδέα, χωρίς να σκεφτεί ούτε το σώμα του, ούτε τη φωτιά, κάνει το σημείο του σταυρού και ρίπτεται όπως ήταν στις φλόγες στο μέσο του φούρνου. Και ο του θαύματος μπόρεσε να κατανικήσει τις φλόγες,
όπως προηγουμένως και τις συγγονές, με τη δύναμη της πίστεως. Και έτσι διασώζει εκ του κινδύνου του πυρός τα ενδύματα, αλλά και αυτός εξέρχεται σώος εκ των φλογών. Το θαύμα αυτό έγινε και τον σεβάστηκαν οι φλόγες, όχι για την ευσέβεια, όπως άλλοτε το στρις πέδας, αλλά για την αγάπη του προς τον αδελφόν του. Έτσι, οι τρεις πέδες έπεσαν στο καμίνι χάρη της ευσεβίας, γιατί δεν ήθελαν έτσι να προσκυνήσουν τα είδωλα, χάρη της αγάπης τους προς τον Θεό. Ο μακάριος Σάββας, ο Αγιασμένος, που ήταν μοναχός στη Μονή εκεί των Φλαβιανών, έπεσε στη φωτιά μέσα στο φούρνο για να δώσει χαρά στον αδερφό του, χωρίς να λογαριάσει τη ζωή του. Πράγμα που είναι η ίδια εντολή. Ο Κύριος είπε ότι η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Και δευτέρα, ομοία αυτή, όμοια με την πρώτη, αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε Αυτόν. Και ο Κύριος μας είπε και υπέρ αυτόν, να αγαπάμε τον πλησίο μας με διάθεση θυσίας, ακόμα και αυτής της ζωής μας. Και αυτός ήταν ο Άγιος Παλάδιος, με τα ωραία παραδείγματα τα οποία πήρε από τον Άγιο Υπόλυτο. Και αυτό όλο ήταν η 37η υπόθεση. Ότι δει υπέρ του πλησίων και την ψυχή τι θέλει. Τώρα βέβαια, για εμάς τους ανθρώπους τους σημερινούς, θα έχουμε πολλή αμέλεια και αναθυμία και δειλία. Έτσι φαίνονται πολύ μακρινά αυτά και άπιαστα. Αλλά αρκεί κανείς να αποφασίσει και μπορεί να δει στην πράξη ότι αυτά και σήμερα είναι δυνατά. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι θυσιαστικοί, κρυμμένοι, αφανείς, που τους ξέρει μόνο ο Θεός και ίσως κάποιοι από το πολύ στενό περιβάλλον τους. Και αυτό δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι και σήμερα ζωντανό όπως και πάντοτε. Είχα γνωρίσει έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος είχε γίνει και μοναχός στην καλύβη μας, στο κελί μας στην Κερασιά, στο Άγιον Όρος, στο κελί των Σοδιών του Θεοτόκου, ο οποίος λεγόταν Αθανάσιος Βίστας και κατόπιν Αρσένιος ως μοναχός. Ήταν από την Κομωτινή, ήταν καθηγητής θεολόγος και ήταν πραγματικά αφιερωμένος στον Θεό. Περιέθαλπτε γέροντες, εγκαταλελειμμένος από όλους, δίδασκε στο σχολείο, κήρυτε, καλλιεργούσε τον κήπο και πρόσφερε έτσι και από τον κήπο του, όπως είδαμε προηγουμένως για τον Άγιο αυτό Επίσκοπο, στους καθηγητές από τα πρώτα του κήπου του. Όλοι τον εκτιμούσαν, τον αγαπούσαν, θυσιαζόταν για όλους και για όλα. Την Κυριακή μετά το κήρυγμα έκανε πάλι κήρυγμα, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι και νέοι και μεγάλοι πήγαιναν κοντά του για να τον ακούσουν. Είχε ωραιότατο λόγο. Και κάποτε μάλιστα που είχε πάει και ο Άγιος Παΐσιος σε ένα μοναστήρι εκεί και είχε πάει πολλοί κόσμος να τον δει, είχε πάει και αυτός ο μακάριος άνθρωπος, ακόμα λαϊκός ήταν τότε, δεν είχε γίνει μοναχός. Και επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ο υπεύθυνος εκεί βγήκε κάποια στιγμή και λέει, ο γέροντας είναι πάρα πολύ κουρασμένος και αν κάποιοι έτσι δεν έχουν, ας πούμε, κάτι το επίγον να το πούνε, ας αποχωρήσουν, ας μην τον κουράσουν τον γέροντα. Και βέβαια κανείς δεν κουνήθηκε παρά μόνο αυτός ο άνθρωπος, που περίμενε εκεί αρκετή ώρα και αμέσως μόλις άκουσε αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Ο Άγιος Παΐσιος ήξερε για αυτόν τον άνθρωπο, τον γνώριζε και τον αναζήτησε και λέει, πού πήγε ο Θανάσης? Και του είπαν, έφυγε. Μόλις είπε ο υπεύθυνος ότι να μην κουράζουμε τον γέροντα,
Και τους είπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος, είναι άγγελος. Γιατί είχε πει ο Άγιος Παΐσιος για αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε ήταν άνθρωπος της θυσίας. Έτσι, αυτά δηλαδή που διαβάζουμε στα συναξάρια και στους βίους των Αγίων, υπάρχουν και σήμερα. Και κάποια στιγμή βέβαια ο Θεός θα τους αποκαλύψει αυτούς τους ανθρώπους που θυσιάζονται για τον Μεσσίον. Ας τα κρατήσουμε λοιπόν αυτά και ας αγωνιστούμε κι εμείς όσο μπορούμε να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αυτή τη θυσιαστική αγάπη. Και αυτό είναι το πλήρωμα του νόμου, η αγάπη, η οποία πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε νύ και ρή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σώσω Κύριε τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Ήρθα στις βασιλές κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσον φυλάτω διά του σταυρού σου πολίτερο. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.